Δήμαρχε, συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Σέγκο, τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Γνωρίζω την καλή συνεργασία σας, οπότε μας δίνετε την άδεια. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Τον καλησπερίζω τον συνάδελφο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος φαντάζομαι θα ανταποδώσει την καλησπέρα. Εννοείται, ανταποδίδω την καλησπέρα και στον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Στεφανάκη και φίλο. Και καθώς επίσης και σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν, να ευχηθώ χρόνια πολλά, με το καλό να μπει η χρονιά και ας ελπίσουμε το 2022 να έρθει με καλύτερες προοπτικές και να καταλήξει να κλείσει αυτό που ζούμε τα τελευταία ουσιαστικά δύο χρόνια, το οποίο έχει, αν θέλετε, αναστατώσει την κοινωνία μας, όλη την κοινωνία, όλο τον κόσμο βασικά, όχι μόνο τη δικιά μας, και έχει επιφέρει αλλαγές. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Δήμαρχε, μιας και μου δίνετε την πάσα, τι επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου με τα κρούσματα, τι εικόνα έχετε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ό,τι επικρατεί σε όλη την Ελλάδα. Αυξημένα είναι και σε εμάς τα κρούσματα και σε κατατόπους χωριά υπάρχουν εστίες. Άλλωστε, τα 1000 και πλέον κρούσματα σε όλη την Κρήτη, πρώτη φορά τετραψήφιο νούμερο, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που εκείνο που χρειάζεται και θα ήθελα να μεταφέρω από τη φιλόξενη εκπομπή σας είναι πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μάσκες εν τέλει σώζουν ζωές και μας απομακρύνουν από το κόλλημα και να καταστούμε οι ίδιοι κρούσματα. Και πραγματικά πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, γιατί δυστυχώς, ενώ από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από ό,τι επιστήμονες λένε, δεν είναι δικά μου λόγια, δεν γνωρίζω, η όμικρον μετάλλαξη είναι λιγότερο, αν θέλετε, επώδυνη σε σχέση με τις προηγούμενες. Δημιουργεί όμως πάρα πολλά κρούσματα και αυτό ενέχει κινδύνους, ειδικά για τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό για να μην θρηνήσουμε ζωές που δεν πρέπει. Μάλιστα. Δήμαρχε, πάμε στο θέμα μας που έχει να κάνει με το σύμφωνο συνεργασίας το οποίο υπογράψατε με το Χαμόγελο του Παιδιού. Γνωστές οι δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού, πανελλαδικά βέβαια, γνήσιες, ξεχωριστές, σπουδές και δίπλα σε εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά πανελλαδικά και στις οικογένειές τους. Τι περιλαμβάνει αυτό το σύμφωνο? Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ένα σεισμό το σύμφωνο για το οποίο μιλάτε. Ναι. Κάνουμε αναφορά στο σύμφωνο με ένα σεισμό που ξανά έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως, επειδή το σύμφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα αφήσουμε την εκπομπή φεύγοντας. Θα συνεχίσουμε και θα πούμε ότι η υπογραφή αυτού του συμφώνου ήταν εξαιρετικά σημαντική για το Δήμο Χερσονήσου, γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Μπούη, αναφερθήκατε στο Χαμόγελο του Παιδιού, που πραγματικά επιτελεί κεφαλαιόδους σημασίας κοινωνικές δράσεις. Όμως, στόχος και δικός μας είναι να διαχύσουμε και στη δικιά μας κοινωνία τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, την προσφορά στην κοινωνία κατά βάση στα νέα παιδιά που έχουν πολλά θέματα, είτε κοινωνικού αποκλεισμού, είτε προβλήματα υγείας, είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι το Χαμόγελο του Παιδιού έχει αναπτύξει με πολύ μεγάλη επιτυχία την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά, SOS, τη 1056, την Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά, την 116.000, την Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων, την 116.111, σημαντικές πρωτοβουλίες που δίνουν τη δυνατότητα και πρόληψης, αλλά και υποστήριξης, ειδικά νέων παιδιών. Και το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε, και γι' αυτό το λόγο, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Μπούη, προστρέξαμε. Η κυρία Σπανού είναι σήμερα, έτσι, για το τυπικό. Η κυρία Σπανού. Να καλησπερίσω και να μεταφέρω τα χρόνια μου πολλά και στην κυρία Σπανού. Να συνυπογράψουμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας, θέλοντας αυτές τις άγιες μέρες, που κατά βάση είναι οι μέρες αυτών των γιορτών, είναι για τα παιδιά, να μεταφέρουμε το μήνυμα της ελπίδας πρώτων για τα παιδιά, και δεύτερον ότι κανένα παιδί και κανένα παιδί που ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα ή έχει θέματα υγείας δεν είναι μόνο του. Είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Μάλιστα. Και προφανώς και όλοι οι άλλοι δήμοι ανά την Ελλάδα που συνεργάζονται, για να βοηθήσουμε κανένα να μην είναι αποκλεισμένο κοινωνικά, κανένα να μην δέχεται, αν θέλετε, τις συνέπειες ενός φαινομένου των τελευταίων ετών, που το Χαμόγελο του Παιδιού με ψυχολογική και άλλη στήριξη βοηθάει πάρα πολύ, το φαινόμενο του bullying. Αλλά εκείνο που είχαμε την τύχη προχτές που βρεθήκαμε στην Αθήνα μαζί με τον Αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο πολιτισμού και εθελοντισμού, τον κύριο Παγουράκη, τον οποίο ευχαριστώ για την προετοιμασία και τη συνεργασία
προκειμένου να φτάσει στα σκαριά αυτό το σύμφωνο. Είδαμε όλες τις παροχές, υπηρεσίες που κάνει πολύ το χαμόγελο του παιδιού. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, τις υιοθετούμε, θα τις διασπείρουμε στην κοινωνία και θα βοηθήσουμε και Δήμαρχε, έχουμε ένα λεπτό. Τελευταία ερώτηση αναφορικά με τα έργα ανάπλασης στο λιμάνι της Χερσονήσου. Πού βρισκόμαστε? Βεβαίως. Πολύ σημαντική χτεσινή επίσκεψη συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη και φίλο συντοπίτη μας, όπου μας μετέφερε και το ενδιαφέρον και τα χρόνια πολλά και τα χαιρετίσματα του Υπουργού του κύριου Πλακιωτάκη. Ναι. Για ποιο λόγο? Για την υλοποίηση, για την πορεία υλοποίησης της μελέτης ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου, την πορεία των έργων, αλλά και την επισφράγηση της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση με 180.000 της μελέτης για την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ήπιων υποδομών βέβαια, ελιμενισμού στην Ίσοντία. Να μην ξεχάσω να πω ότι το λιμάνι Χερσονήσου είναι κομβικός τουριστικός προορισμός στο Δήμο μας και έχουμε στα σκαριά και τη μελέτη η οποία ξεκίνησε και το επόμενο δίμηνο θα ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να ανατεθεί. Όμως είχαμε την πολύ μεγάλη βοήθεια από την κυβέρνηση, από τον κύριο Πλακιωτάκη και τον Μανώλη τον Κουτουλάκη, τον συντοπίτη μας, με την ήδη δέσμευση τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση των έργων. Μάλιστα. Η ΔΕΝΤΙΑ, η οποία σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν θέλω να αναφέρω ότι ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και στην κοινότητα Ελιάς, είναι ένα πολύ σημαντικό asset, ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός για το Δήμο Χερσονήσου, εξειδικευμένος, τον οποίο φιλοδοξούμε και οραματιζόμαστε να εξοραίσουμε και να βελτιώσουμε. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Και εγώ για τη φιλοξενία, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχετε. Λοιπόν.